Οριάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριε Δένδια, είπατε στην αρχή αυτής της διαδικασίας ότι ξεκίνησε επιτέλους η προσπάθεια σωτηρίας του προξένου μας και κάποιων ομογενών από τη Μαριούπολη. Καταρχάς θέλω να σας πούμε ειλικρινά ότι χαιρόμαστε πολύ που έστω και κάπως αργά κατά την πολιτική μας άποψη κινητοποιηθήκατε για αυτήν την πολύ επίγουσα διαδικασία και αναρωτιόμαστε αν έπαιξε άραγε κάποιο ρόλο σε αυτήν την κινητοποίησή σας η ερώτηση που κατέθεσαν χθες της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης 7 βουλευτές του κόμματός μας σε εσάς και στον Πρωθυπουργό. Έπαιξε, δεν έπαιξε ρόλο η ερώτηση που καταθέσαμε σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, και θα θέλαμε θερμή παράκληση να μας απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Αληθεύει, κύριε Υπουργέ, ότι ο πρόξενός μας ήταν τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά όμηρος του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ? Ισχύει, ναι ή όχι? Είναι απλή ερώτηση, μια απλή απάντηση θέλει. Επίσης, αληθεύει, κύριε Υπουργέ, ότι πολλοί ομογενείς μας διώκονται από τον λόγο νεοναζιστικό τάγμα? Ακούστε. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός και φιλότιμος υπουργός, να ομολογήσω, στην Μαριούπολη και στα περίχωρά της ζουν άνω των 100.000 συμπατριωτών μας Ελλήνων, Έλληνες ομογενείς. Αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες πολίτες της Μαριούπολης, κύριε Υπουργέ, βομβαρδίζονται, και τρομοκρατούνται και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Βρίσκονται στη μέση. Το Μέρα 25, μάλιστα, σας ενημερώνω ότι έλαβε συγκεκριμένες και απολύτως επώνυμες καταγγελίες ότι οι κυβερνήσεις όλων των εθνοτήτων, όπως είναι η Ινδία, η Γαλλία, το Ισραήλ και πάρα πολλές άλλες, οι οποίες βρισκόντουσαν στη Μαριούπολη, μεσολάβησαν στην Ουκρανική πλευρά εδώ και εβδομάδες από την αρχή του πολέμου, ώστε να φυγαδευτούν με ασφάλεια οι δικοί τους άνθρωποι, οι ομογενείς τους, οι άνθρωποι τους που εργάζονταν σε εκείνη την πόλη. Θλιβερή εξαίρεση, κύριε Υπουργέ, αποτελεί η κυβέρνησή σας της Ελλάδας, η οποία παρά περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις και τις διαρροές περί συγκεκριμένων δήθεν σχεδίων εκένωσης του ελληνικού πληθυσμού, κοφεύει συστηματικά σε εκκλήσεις συμπατριωτών μας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σπαρακτική επιστολή που έστειλε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο νεαρός ομογενής Πλάτων Ρουμελιώτης, με τον Πρωθυπουργό, λυπάμαι που το λέω και λυπάμαι που είμαι και Πρωθυπουργός μου, να επιλέγει να μην απαντήσει καν. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ιωσηφίδη, κύριε Υπουργέ, ο οποίος την χάνει πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου ΠΑΣΕΠ, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση στην πόλη όπου μένονται οι σκληρές μάχες, σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία του, τα ρώσικα στρατεύματα επιτρέπουν την έξοδο σε αμάχους, αλλά μόνο προς τη Ρωσία. Όμως, το φασιστικό τάγμα Αζόφ, που είναι στην περιοχή και την ελέγχει εκ μέρους των Ουκρανών, πυροβολεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όποιους κάνουν χρήση αυτής της διόδου διαφυγής. Εκτός από όσους μπορούν να τους δωροδοκίσουν, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η ιδεολογία των νεοναζιστών, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, μάλιστα με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, αναφέρθηκε συγκεκριμένα, με το ακούει ο ελληνικός λαός, το ποσό των 7.500 ευρώ. Τόσο κοστίζει η ζωή ενός ανθρώπου για τους νεοφασίστες του τάγματος Αζόφ. Αυτό που ζητούν οι ομογενείς από την ελληνική κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, είναι να μεσολαβήσετε στην Ουκρανική κυβέρνηση έτσι ώστε να τους επιτραπεί να διαφύγουν από αυτή την έρημη τη δίωδο που είναι ανοιχτή προς τη Ρωσία και από εκεί αμέσως μετά να επαναπατριστούν στην πατρίδα μας. Όμως, όπως λένε οι ίδιοι, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας δεν έχει καταδεχθεί καν να τους απαντήσει. Τη στιγμή που η κυβέρνησή σας, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σε ανώτατο επίπεδο έδειξε, θα έλεγε κανείς, εκρηκτικά γρήγορα αντανακλαστικά όσον αφορά την αποστολή όπλων, η οποία αποστολή όπλων εντείνει τις συγκρούσεις από τις οποίες κινδυνεύουν οι ομογενείς μας και επίσης η αποστολή όπλων εμπλέκει τη χώρα σε αυτές τις ίδιες τις συγκρούσεις μακροπρόθεσμα. Εν τούτης δεν έδειξε καθόλου τα ίδια αντίστοιχα αντανακλαστικά όσον αφορά την προστασία των ομογενών και την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου ασφαλούς απεγκλωβισμού στο σύνολό τους, κύριε Υπουργέ, εννοώ των 100.000 ομογενών μας από την εμπόλεμη ζώνη, όπως αποδεικνύεται τόσο από τις επιστολές όσο και από την περίπτωση του προξένου μας Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος, σας ενημερώνω αν δεν το ξέρετε, αλλά είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, μέχρι εχθές κρατείτο στο υπόγειο της οικίας του, η οποία βρίσκεται στον αριθμό 25 επί της λεωφόρου Πριμόρσκη, με το πρόσχημα δήθεν της διασφάλισης της ασφάλειάς του. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι δεν νιώθει καθόλου ασφαλής με το να κρατείται από άντρες του τάγματος Αζόφ. Δεν το κατήγγειλα εγώ. Σας ρωτάω ευθέως, κύριε Υπουργέ, θέλω 4 απαντήσεις, κυρίως όμως με ενδιαφέρει να μην αποφύγετε να απαντήσετε την 4η ερώτησή μου. Και το κάνω καλή την πίστη.
Υπάρχει τελικά σχέδιο της κυβέρνησής σας για την εκένωση των όσων ανεξαιρέτως ομογενών το επιθυμούν από την καταραμένη Μαριούπολη? Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι τώρα ώστε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής και τη δυνατότητά τους να αποχωρήσουν από την εμπόλεμη ζώνη, και τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να εξασφαλίσετε την ασφαλή τους διαφυγή από εδώ και πέρα? Τρίτον, έχετε εξασφαλίσει εγγύησεις από την ουκρανική κυβέρνηση που σπεύσατε να ενισχύσετε με πολεμικό υλικό για την ασφάλεια των ομογενών μας και του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών? Το Υπουργείο Εξωτερικών, το προσωπικό, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον την έχει σώσει την παρτίδα. Και η τέταρτη και πιο σημαντική, κύριε Δέντε, και σας παρακαλώ να μην αποφύγετε να απαντήσετε, γιατί θα επανέλθω με κάθε τρόπο. Αληθεύει πως η διαφυγή του. Η διαφυγή τους και του προξένου μας μέχρι χτες, αλλά και αυτό που έχουν μείνει των 100.000, εμποδίζεται από ναζιστικές παραστρατιωτικές ομάδες? Ναι ή όχι? Θέλω μια απάντηση. Τη δική σας άποψη. Αληθεύει? Και αν αληθεύει, όπως εμείς πιστεύουμε ότι αληθεύει με άλφα κεφαλαίο, τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό, κύριε Υπουργέ? Ευχαριστώ που με επιτρέψατε να αναφερθώ σε αυτό. Απάντηση ήταν, ο Υπουργός το ξεκίνησε. Όσον αφορά την κύρωση της συμφωνίας, αγαπητέ Ναύαρχε, κοιτάξτε. Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, ξέρει, αλλά και οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή όλοι εμείς εδώ, περί τίνος τι είδους κρατών πρόκειται όταν μιλάμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελούν μια χώρα, κύριε Υπουργέ, και μην μου το αρνηθείτε, δεν μπορεί να μην το ξέρετε, πολιτισμένος άνθρωπος είστε, όπου η ελευθερία του λόγου και του τύπου είναι άσκορος περιορισμένες. Μια χώρα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπου μέχρι αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, πραγματοποιούνται δημόσια μαστιγώματα για αδικήματα σε πολλά εισαγωγικά, όπως είναι το αδίκημα σε άπειρα εισαγωγικά της Μιχίας, το αδίκημα του προγαμιαίου σεξ και η κατανάλωση αλκοόλ. Γι' αυτά μαστιγώνεσαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπενθυμίζουμε, κύριε Πρόεδρε, υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπενθυμίζουμε, αγαπητέ κύριε Δένδια, ότι η επαφή με Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με μεσάζοντα τη ΣΥΠΑ φυσικά, καθώς Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παίρνετε πάντα πρώτα το OK από την πρεσβεία για να κάνετε το οτιδήποτε, ξεκίνησε, και εδώ θα σας ανακουφίσω, επί Πρωθυπουργίας του αγαπητού Αλέξη Τσίπρα. Αρχικά με τη Σαουδική Αραβία, όπου υπήρχε τότε αποστολή πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία, η οποία σκότωνε αμάχους γυναίκες και παιδιά στην Ιεμένη την ίδια εποχή με αυτά τα όπλα που εμείς αποστέλαμε. Υπήρχε λοιπόν τότε αποστολή πολεμικού υλικού και κατόπιν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δόγμα, ξέρετε ποιο ήταν, κύριε Υπουργέ? Το ξέρετε, γιατί νομίζω το ενστερνίζεστε σε έναν βαθμό. Ήταν: ο εχθρός του εχθρού μου είναι αναγκαστικά φίλος μου. Ποιος είναι ο εχθρός? Ο εχθρός είναι βέβαια η Τουρκία, η οποία εκείνη την περίοδο, λόγω του ρόλου που θέλει να αναλάβει, που βλακωδώς κατά τη γνώμη μας θέλει να αναλάβει την περιοχή ως ηγέτιδα δύναμη και στη δική μας περιοχή, αλλά και στην περιοχή του πολιτικού Ισλάμ, αλλά και ειδικότερα λόγω της υπόθεσης, θυμίζω, της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Κασόγγι στην Κωνσταντινούπολη από ομοεθνείς του Σαουδάραβες στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη, αφού τον βασάνισαν φρικτά, όπως θα θυμάστε, τον κόψαν τεμάχια. Ήταν σε διαμάχη με τις μοναρχίες, τις απόλυτες δηλαδή μοναρχίες του κόλπου, ο κ. Κασόγγι. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τότε ξεκίνησε στενές επαφές, πολλώντας πολεμικό υλικό στις εν λόγω μοναρχίες για να εισβάλλουν σε τρίτη χώρα και να σκοτώνουν αμάχους, κύριε Υπουργέ. Όπως είχε πει τότε στην αλίστου μνήμης δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, σε εισαγωγικά σας διαβάζω για να φρίξετε, μήπως δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ιεμένη, μήπως θα υπάρξει, με συγχωρείτε, μήπως θα υπάρξει ειρήνη στην Ιεμένη αν δεν πουλήσουμε βλήματα στη Σαουδική Αραβία? Αυτό μπορεί ποτέ να είναι το επίπεδο έστω και πρώην αριστερών? Μπορεί ποτέ αυτό το απάνθρωπο, αυτή η απάνθρωπη λογική να εξτομίζεται δημόσια σε δημόσιο πολιτικό λόγο? Εξετομίστηκε. Εξτομίστηκε από τον αγαπητό κύριο Ζαχαριάδη. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, συνέχισε ακριβώς από εκεί που το έχει αφήσει η δίθεν αριστερή και δεξιότατη στην πράξη κυβέρνηση Τσίπρα. Στην εν λόγω αμυντική σύμβαση, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αναφέρεται το τυπικό της αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής. Οι αργυρώνητες και εξονημένες κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη συνδράμουν, σε εισαγωγικά το συνδράμουν, στη γενοκτονία των αμάχων παιδιών, γυναικών και παιδιών στην Ιεμένη. Ένα ερώτημα έχουμε μόνο να θέσουμε. Θεωρείτε εσείς του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και εσείς του κυρίου Τσίπρα, ότι οι χώρες αυτές θα αντιπαρατεθούν ποτέ των ποτών σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο στην Τουρκία, εάν και όταν τους το ζητήσει η Ελλάδα? Η απάντηση είναι ένα ηχηρό χα. Και ξέρετε, είναι καγχασμός με τεράστια πικρία. Το ξέρετε καλά.
και εσείς στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τίποτα τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Μόλις πριν ένα μήνα, πώς το ξέρω εγώ, γιατί μόλις πριν ένα μήνα, κύριε Υπουργέ, 14 Φεβρουαρίου του 2022, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπέγραψαν 13, όχι μία σαν περιγραφή, που εμείς είμαστε τίποτα, είμαστε τσικό μπροστά τους. Συμφωνίες σε διαφορετικούς τομείς. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ποιος ήταν ο πρώτος και ο πιο σημαντικός τομέας? Συμφωνία στην αμυντική βιομηχανία. Ποιο λέτε να διαλέξει τελικά η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι φασιστικότατες αυτές χώρες που μαστιγώνουν ανθρώπους επειδή τολμούν να έχουν προγαμιαίο σεξ? Ποιο λέτε να διαλέξει, τον αδύναμο, το χωματίλα, την Ελλάδα του τίποτα ή την Τουρκία που είναι μια χώρα με 10 φορές μεγαλύτερο προϋπολογισμό, με τεράστιες εμπορικές σχέσεις και με πολύ περισσότερα οικονομικά ωφέλη? Θα επιλέξει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό και έσπευσε μόλις μερικούς μήνες μετά να πάει να κάνει 13 συμφωνίες και αμυντική. Γιατί λοιπόν άραγε, κύριε Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνησή σας να κάνετε αυτά που κάνετε? Αναρωτιόμαστε στο Μέρα 25. Η μόνη λογική εξήγηση και απάντηση, κύριε Υπουργέ, είναι δυστυχώς ότι επειδή δέχεστε ακόμα να είστε υπηρέτες και τοποτηρητές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όχι εσείς οι ίδιοι, γιατί είστε σε πολύ ψηλό επίπεδο και γιατί όποιος φτάνει στα ύπατα αξιώματα δεν έχει ανάγκη να χρηματιστεί, αλλά η ενδιάμεση, αυτή η τεχνική, αυτή που έλεγε ο Σαββόπουλος, η τεχνική της εξουσίας, αυτοί που θα σπεύσουν να ορίσουν τις λεπτομέρειες στις διάφορες στρατιωτικές, στις διάφορες αυτές συμφωνίες αμοιβαίας συνεργασίας. Αυτοί λοιπόν, οι ενδιάμεσοι από κάτω σας, θα γίνουν λήπτες μιζών, όπως γίνεται επί χρόνια, από την εποχή του Τσοχατζόπουλου και πιο πριν. Λήπτες μιζών από αυτά τα ανίερα, τα απάνθρωπα και φρικιαστικά νταραδέρια με τα φασιστικά κράτη παρίες του κόλπου, τα οποία χρησιμοποιούν τα όπλα που εσείς στέλνετε, γιατί εσείς συνεχίζετε να τα στέλνετε και με αυτή τη συμφωνία θα συνεχίσετε να τα στέλνετε, για να σκοτώνουν μικρά παιδιά. Πρόκειται για γενοκτονία και έχω να πω μόνο μία φράση όταν πρόκειται για γενοκτονία. Όνειδος. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Η εμένη, και θα κλείσω με αυτό, ένα έγκλημα δίχως τέλος, κύριε Υπουργέ. Πολύ ωραία. Ξέρετε, έχεις παράξει και εμένα η καρδιά μου με τα παιδιά από την Ουκρανία, με τις γυναίκες από την Ουκρανία, με τη φασιστική εισβολή του φασίστα κυρίου Πούτιν. Έχεις παράξει και εμένα η καρδιά μου με το ότι μια χώρα μπήκε στα καλά καθούμενα σε μια άλλη χώρα και τρώει τους κατοίκους, τρώει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Οι εμένοι όμως, οι εμένοι που από το 15 έχουν μπει μέσα, αυτοί με τους οποίους θέλετε να κάνετε συμφωνίες και σκοτώνουν αμάχους, επειδή δεν τους δείχνει ο Sky, επειδή δεν τους δείχνει ο Αντένα, επειδή δεν τους δείχνει το Μέγκα, δεν σημαίνει ότι έχουν άλλο είδος αίμα οι μαύροι κάτοικοι της Ιεμένης. Αίμα έχουν τα παιδιά. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παρενέβησαν στην Ιεμένη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Υπουργέ, το 2015 για να αποκαταστήσουν στην εξουσία την εκλεκτή τους κυβέρνηση του Προέδρου Abd al-Rab Mansour al-Hadi, ο οποίος διέφυγε από χωρίου εις χωρίων, όπως λέει η γνωστή ρήση, αφού οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν την πρωτεύουσα, υποστηριζόμενοι από το σύνολο του λαού της Ιεμένης και τα τμήματα της Βόρειας Ιεμένης τα τέλη του 2014. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι η αλήθεια ότι μείωσαν εντωμεταξύ σε μεγάλο βαθμό τη στρατιωτική τους παρουσία στη χώρα, ιδίως το 2019. Αλλά όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Υπουργέ, συνεχίζουν να έχουν επιρροή σε εγκάθετες, παράνομες, μη νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης, τις οποίες και εξοπλίζουν και εκπαιδεύουν και είναι και εκεί τοποτηρητές, όπως είστε εσείς για τους Αμερικάνους. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Για να συνεχίσουν να παραβαίνουν τη θέληση του λαού της Ιεμένης. Είναι ηλίου φαϊνότερο και θα σας αφήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, θα παρακαλέσουμε να έχουμε την τοποθέτηση σας. Ό,τι καταψηφίζουμε. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ηλίου φαϊνότερο με αυτά που είπα, ό,τι καταψηφίζουμε. Καταψηφίζουμε με τα δύο χέρια και με το στόμα δαγκωτό, κατά το λεγόμενο. Και θα ανέμενα από τον αγαπητό κύριο Υπουργό την απάντηση που του ζήτησα κυρίως για την τέταρτη ερώτηση. Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ? Ευχαριστώ.